Τσίπρα. Εσείς είστε ο γιος του Ηρακλή, του χουντικού θείου. Το λέω έτσι προβοκατόρικα για να δέσουμε λίγο πια όλο αυτό το νήμα. Πώς ξεκίνησε όλη αυτή η ιστορία, θυμίστε μας λίγο. Πώς βγήκε ότι... Εάν δεν χάνω επεισόδια, γιατί προφανώς να έχω χάσει κάποια πράγματα, νομίζω ο πρώτος που το αναφέρει είναι ο κύριος Λεβέντης στις εκπομπές μονολόγων που έκανε σε κάποια κανάλια πριν βγει Ένωση Κεντρών στη Βουλή. Είχε αναφέρει κάποιος του τόπε, δεν ξέρω αν το έκανε από δόλο να πει συνειδητά κάποιο ψέμα, ότι ο πατέρας μου είχε το Σκαπανέα. Την εταιρεία Σκαπανέας. Ή ο πατέρας του πρωθυπουργού, δεν θυμάμαι τώρα αυτό, το έχω ξεχάσει. Πάντως τον πρώτος που το άκουσα να το λέει. Μάλιστα έτυχε εκείνη τη στιγμή να τον βλέπω στην τηλεόραση, δεν μου το έπανε μετά. Πριν χρόνια δηλαδή μου λέει. Πριν αρκετά χρόνια, ο Αλέξης Τσίπρας δεν είναι γνωστός, γι' αυτό στόχευε εκεί. Αργότερα το επανέλαβε ο κύριος Καρατζαφέρης, πριν έρθουμε στην κυβέρνηση. Υπήρξε τότε κάποια τοποθέτηση, δεν το επανέλαβε από τότε ο κύριος Καρατζαφέρης. Αυτό αναπαρήχθη αργότερα σε διάφορα έντυπα, κυρίως ακροδεξιά και στο Μακελιό και στο Στόχο, μέχρι που περνάμε πλέον σε ένα άλλο επίπεδο, αφού το υιοθετούν έντυπα κυρίως του Μαρινάκη, του Σεβρόντο Μαρινάκη, με κορύφωμα το περασμένο καλοκαίρι, και τώρα έχουμε πλέον τον ίδιο τον κύριο Μητσοτάκη. Το περιστατικό με τον κύριο Θοδωράκη, αφού δεν επαναλήφθη, δεν υπήρξε συνέχεια, ήταν ένα λάθος. Ο κύριος Αλέξης Τσίπρας, αυτό που είπε στην συνέντευξή του που είδαμε προηγουμένως στο απόσπασμα στον Νίκο του Χατζηνικολάου, είναι ότι του ζήτησε συγγνώμη ο Καρατζαφέρης. Το θυμάστε αυτό? Όταν είχε. Συγγνώμη, για να είμαι ειλικρινής, δεν θυμάμαι να έκανε κάποια τέτοια δημόσια δήλωση. Πιθανή για να το λέει. Ας δούμε τα γεγονότα λοιπόν. Σίγουρα δεν υπήρξε συνέχεια, δεν επανήλθε ο κ. Καρατζαφέρης. Τώρα, η ιστορία δομήθηκε, ας την πούμε, πάνω σε αυτό που κι εσείς μας είπατε. Έτσι, βγήκε πρώτη φορά ο Λεβέντης, τώρα παρήγαγαν και άλλα μέσα και άλλοι, και ο Γιώργος Καρατζαφέρης και άλλοι. Δεν έχει σημασία τώρα ποιοι είναι αυτοί που το αναπαρήγαγαν. Έχει, αλλά για την κουβέντα που κάνουμε. Όταν μιλάμε για το Σκαπανέα. Μιλάμε για τεχνική εταιρεία που δραστηριοποιούνταν την περίοδο της Χούντας. 3-4-5 μεγαλύτερες τεχνικές εταιρείες της εποχής που έπαιρνε έργα μέσα στη Χούντα. Ναι. Όταν μιλάμε για εργολήπτες σαν τον πατέρα μου, τον θείο μου, τον Παύλο, τον πατέρα του Πρωθυπουργού, ήταν πολύ μικρότεροι εργολήπτες. Ο θείος σας και ο πατέρας του Αλέξη Τσίπρα ήταν αδέρφια, έτσι. Ήταν αδέρφια, ήταν εργολήπτες δημοσίων έργων πριν τη Χούντα. Και αυτό αποτελούσε τότε ένα βιοπορισμό. Μην φανταστείτε ότι ήταν. Και σήμερα οι περισσότεροι εργολήπτες δημοσίων έργων και πριν τα μνημόνια και πολλοί προστρομές στα μνημόνια, μην φανταστείτε ότι τίποτα πλούσιοι άνθρωποι ασκούν. Λοιπόν, αυτό το κάνανε πριν τη Χούντα, συνέχισαν να το κάνουν με μεγάλη ύφεση, βέβαια, γιατί αντιμετώπισαν πολύ μεγάλα προβλήματα μέσα στη Χούντα και συνέχισαν και αργότερα. Θα σας πω μόνο ότι αρκετό καιρό πριν πέσει η Χούντα, αναγκάστηκαν να φύγουν στο εξωτερικό, γιατί δεν έφυγαν εδώ πέρα έργα. Δεν μπορούσαν να πάρουν. Πώς προέκυψε ο Σκαπανέας ανήκει στην οικογένειά σας? Δεν ξέρω, κάποιος το σφίριξε, κάποιος το είπε ότι είχε κάποια σχέση, όσοι έχετε εσείς με τη Lehman Brothers, δεν ξέρω αν υπήρξετε μεγαλομέτοχος ή διευθύνων σύμβουλος, αλλά τόσο είχε και ο πατέρας μου, ο θείος μου Παύλος με τους Σκαπανέα. Ποτέ δηλαδή η οικογένειά σας βασικά. Ο πατέρας του Πρωθυπουργού, ο Παύλος Τσίπρας, και ο Ηρακλής, ο αδερφός του και ο πατέρας σας, δεν είχαν ποτέ, λέτε, καμία σχέση με την εταιρεία. Δεν ξέρω αν κάποια στιγμή μπορεί να δανείστηκαν πτυχίο για να εκτελέσουν έργο, δεν μπορώ να το ξέρω αυτό το πράγμα. Αλλά και κάτι τέτοιο να έγινε, σαν να πήρατε εσείς ένα μικρό δάνειο τη Lehman Brothers. Φαντάζομαι δεν σας κάνει CEO, με πρόεδρο, μεγαλομέτοχο, κάτι τέτοιο, αλλά δεν ξέρω αν έγινε κάτι τέτοιο καν. Αυτό το οποίο διαδόθηκε ότι είχαν το Σκαπανέα είναι απολύτως ψευδές. Λοιπόν, πέρα από αυτό. Δεν μένουν εκεί. Ο κ. Μητσοτάκης δεν επανέλαβε ακριβώς αυτό περί Σκαπανέα, αλλά συνεχίζεται η ίδια ιστορία από άλλους, τον κ. Γεωργιάδη και λοιπούς, ότι αφού συνέχισε να παίρνει δημόσια έργα μέσα στη Χούντα, ήταν συνεργάτης, το οποίο είναι ανέκδοτο. Δεν ισχύει κάτι τέτοιο που δεν είναι. Δηλαδή, όπως όλοι οι άνθρωποι έχουν επαγγέλματα, πέρα της μισθωτούς υπάρχουν και τα ελεύθερα επαγγέλματα, τα οποία συνεχίστηκαν και μέσα στη Χούντα, ορισμένα με πολύ μεγάλα προβλήματα, ακριβώς λόγω των πολιτικών φρονημάτων και το γεγονός ότι αναγκάστηκαν να φύγουν στο εξωτερικό. Δείχνει ακριβώς τι συνέβαινε τότε. Αλλά στο εξωτερικό. Το 72. Το 72. Το 72 και επέστρεψαν μετά την Χούντα. Και ο θείος σας και ο πατέρας του Πρωθυπουργού. Επέστρεψαν μετά την Χούντα. Μάλιστα όταν έφυγαν είχαν μηδενικό ανεκτέλεστο εδώ. Δηλαδή δεν υπήρχε έργο που να εκτελούσαν τότε. Τώρα, εδώ υπάρχει κάτι άλλο που είναι πιο σοβαρό. Καταρχήν σε όλα τα καθεστώτα τα δικτατορικά, όπως ξέρετε, η πλειοψηφία του κόσμου, ακόμη και αν έχει δημοκρατικό φρόνημα, δεν έχει κάποια ενεργή μορφή αντίστασης. Συνήθως αυτό συμβαίνει. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν έχει δημοκρατικό φρόνημα ένα μεγάλο μέρος αυτού του κόσμου.
Και λέω ότι είναι πολύ μεγάλη αθλειότητα χωρίς να υπάρχουν στοιχεία να κατηγορείται ένας άνθρωπος που, ας πούμε, δεν είχε αντίσταση για το ότι είναι ο χουντικός, για παράδειγμα, στη Χούντα, στη χώρα μας. Πόσο μεγαλύτερη αθλειότητα είναι να κατηγορείται ως χουντικός ένας άνθρωπος ο οποίος είχε αντίσταση μέσα στη Χούντα. Ενώ ότι ο πατέρας μου, καταρχήν, με το που γίνεται το πραξικόπημα τον Απρίλιο του 67, ενεργοποιείται μαζί με κάποιους άλλους ανθρώπους και από την Ένωση Κέντρου και από την ΕΔΑ προερχόμενους ή στο χώρο αυτό, τέλος πάντων, και δημιουργούν τη ΔΕΚΑ, την Δημοκρατική Ένωση Κριτών Αγωνιστών, η οποία προσανατολίζεται από πολύ νωρίς σε κάποιες ριζοσπαστικές και ένοπλες ενέργειες για την εποχή, πολύ γρήγορα. Μάλιστα, ο πατέρας μου, από αυτά που γράφουν οι ίδιοι ορισμένοι που τον κατηγορούν κιόλας 20-30 χρόνια μετά, ήταν τα πιο δραστήρια μέλη της οργάνωσης αυτής, τους οποίους συλλαμβάνουν τον Νοέμβριο του 1967. Μάλιστα. Δεν τους συλλαμβάνουν όλους με τη μία, συλλαμβάνουν πρώτα κάποιους, νομίζω τον Φίβο τον Ιωαννίδη, πρώην υπουργό και βουλευτή του ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Σκουλά, επίσης γνωστό στέλεχος αργότερα του ΠΑΣΟΚ, και ο πατέρας μου κρύβεται στην Αθήνα και συλλαμβάνεται, νομίζω, Φεβρουάριο ή Ιανουάριο του 1968 πλέον. Την ίδια περίοδο ο θείος σας. Λοιπόν, για να συλλάβουν τον πατέρα μου, ο οποίος κρυβόταν στην Αθήνα, συλλάβανε τη μητέρα μου, το θείο μου τον Παύλο, για περίπου 1,5 μήνα και διάφορους άλλους συγγενείς. Τους κρατήσαν στο κρατητήρια για περίπου 1,5 μήνα μέχρι να εμφανιστεί ο πατέρας μου τότε. Ναι. Λοιπόν, αυτό είναι το ένα. Αυτό δεν το θυμάμαι γιατί είχα μόλις γεννηθεί. Θυμάμαι όμως, σαν τελευταία πράξη, ας το πούμε, του παρελθόντος του πατέρα μου, και αυτή είναι μία από τις πρώτες πολιτικές μου μνήμες, το 73 πλέον, τις μέρες του Πολυτεχνείου, τον πατέρα μου να τρέχει να βοηθάει κάτω στο Πολυτεχνείο όπως μπορούσε να βοηθήσει, φαντάζομαι, κυρίως με χρήματα. Τρία πράγματα θυμάμαι από τότε. Ναι. Τα δακρυγόνα που φτάνανε μέχρι την σχολή Ευελπίδων, εκεί μέναμε, την Deutsche Welle που άκουγαν οι γονείς μου και τον πατέρα μου που έτρεχε να βοηθήσει στο Πολυτεχνείο. Αυτές είναι οι πρώτες μου πολιτικές μνήμες. Ναι, από τον πατέρα σας. Ναι. Και αντίστοιχη ιστορία, ανεξάρτητα αν δεν ήταν τόσο ενεργός το 67, ήταν και για το θείο μου τον Παύλο. Μετά τη Χούντα στρατεύτηκαν και οι δύο στο ΠΑΣΟΚ, βοηθούσαν το ΠΑΣΟΚ και μάλιστα το βοηθούσαν χωρίς να θέλουν να ξαδιερώσουν τη δραστηριότητά τους αυτή. Αυτοί ήταν άνθρωποι με πολύ έντονο το δημοκρατικό φρόνημα, πολύ έντονο. Ήταν και δύο δαΐτες. Ήταν και δύο δαΐτες, σωστά. Ο πατέρας μου ήταν τότε, στην δεκαετία του 40, ήταν το μεάρχη της ΕΠΟΝ. Ήταν στη μεγάλη αμική μάζα, δεν θυμάμαι γιατί θυμάμαι, ήταν πιο μικρός ο Παύλος, δεν πρέπει να πρόλαβε. Ο πατέρας σας ήταν ο μεγαλύτερος. Ο μεγαλύτερος, ναι. Νομίζω 5 χρόνια μεγαλύτερος ήταν. Ναι. Και βλέπουμε και από την ανάρτηση του Πρωθυπουργού, την οποία παρουσίασε αναλυτικά ο Αντώνης πριν στο βίντεο που είδαμε, που αναφέρει και περισσότερες λεπτομέρειες για τη δράση, για το φρόνημα, για τη στάση του θείου σας του Παύλου. Ένα απόσπασμα από το παραπεμπτικό στο έκτατο στρατοδικείο της Χούντας στα Χανιά, του πατέρα μου. Ναι. Λοιπόν, ο Τσίπρας Ηρακλής υπήρξε εις εκ των διοργανωτών της Οσάνου Παρανόμου Συναθρήσεως, εισήν και ο ίδιος συμμετέσχεν και είτε ο περισσότερον αδιάλακτος κατά τη γενομένη συζήτηση περί εκτελέσεως πράξεων βίας κατά του κυβερνητικού κλιμακίου, περί εκτελέσεως πράξεων δολιοφθοράς, ως και συγκροτήσεως ενόπλων ομάδων υπαίθρου για την εκτέλεση πράξεων κατά της ασφαλείας του κράτους και του πολιτεύματος. Λοιπόν, αυτό είναι το παραπεμπτικό. Το 67. Για να πάει σε δίκη. Στην αρχή της Χούντας. Καταδικάζεται, πήρε σε 3 χρόνια με αναστολή. Λίγοι τελικά φυλακίστηκαν, οι περισσότεροι είτε καταδικάστηκαν σε μικρές ποινές είτε ήταν με αναστολή. Ο Φίβος Ιωαννίδης ήταν ένας από αυτούς που έκατσαν μες στη φυλακή και μάλιστα βασανίστηκε κατά τη σύλληψή του. Ναι. Και άλλοι, όχι μόνο ο Φίβος. Ο πατέρας μου αργότερα αδρανοποιήθηκε, ο Παύλος επίσης αδρανοποιήθηκε μετά από αυτό που έγινε, όπως και πολύ μεγάλο μέρος του κόσμου. Δεν ανήκαν στον παράνομο μηχανισμό οργανώσεις αριστεράς, ήταν κυρίως στον χώρο ανάμεσα στο κέντρο και την ΕΔΑ. Αυτή ήταν. Αλλά ήταν άνθρωποι με πολύ έντονο δημοκρατικό φρόνημα και είναι μια μεγάλη προσβολή στη μνήμη τους, δηλαδή, να λέγεται ότι αυτοί οι άνθρωποι είτε ήταν χουντικοί, είτε ότι έκαναν περιουσία μέσα από τη Χούντα. Καταρχήν, ποτέ δεν κάνουν μεγάλη περιουσία. Πλούσιοι δεν υπήρξαν ποτέ. Ούτε η δική μου οικογένεια, ούτε η οικογένεια του Πρωθυπουργού. Δεν σας το λέω σαν μια επιτυχία. Ούτε και μετά τη μεταπολίτευση, εννοείται. Ούτε στη μεταπολίτευση. Mm. Και όλη η προσφορά τους, δηλαδή, στο πολιτικό πεδίο, κυρίως προς το χώρο του ΠΑΣΟΚ, ήταν ανιδιοτελής. Αυτό είναι κάτι που θυμάμαι πολύ έντονα και από τον πατέρα μου και από το θείο μου. Mm. Είναι δύο φορές αθλειότητα, δηλαδή, αυτό το οποίο λέγεται για αυτούς τους ανθρώπους. Το οποίο έχει προκύψει κυριολεκτικά από fake news, από τίποτα άλλο. Ναι, και έχει προκύψει από fake news. Δεν ξέρω τώρα, θα μου πείτε, θα κάνει κανείς
Πολιτικά πρώτος το έβγαλε ο Βασίλης Λεβέντης. Όπως αυτό θυμάμαι εγώ, δεν ξέρω να έχει πει κάτι, νομίζω αυτό. Έχετε εσείς, είναι χρόνια που κυκλοφορεί αυτή η ιστορία. Mm-hmm. Και ξέρετε πολύ καλά, όπως ξέρουμε όλοι, όταν κυκλοφορεί κάτι για πάρα πολύ καιρό και λέγε, αυτό που λέμε πάντα κάτι μένει. Πάντα κάτι μένει. Ναι. Και εκεί στηρίζεται και ο γεμπελισμός, ας πούμε, όπως ξέρουμε όλοι. Έχετε συναντήσει όλα αυτά τα χρόνια που παίζει έτσι αυτή η ιστορία με αυτόν τον τρόπο, έχετε διακρίνει εσείς στον περίγυρό σας, σε γνωστούς, όταν ακούν ποιος είστε και πριν γίνετε γνωστός κι εσείς, και πολύ περισσότερο ο Πρωθυπουργός, βέβαια αυτά βγήκαν αφού είχε γίνει γνωστός ο Πρωθυπουργός, κάποια αμφιβολία, κάποιο ερωτηματικό σε ανθρώπους που δεν το περιμένατε, ας πούμε. Όχι. Δηλαδή, οι αντιδράσεις όσο καιρό, γιατί είναι πολλά, 4-5 χρόνια που παίζει τώρα αυτή η ιστορία, ναι. Επανήλθε τώρα με τον τρόπο που επανήλθε, παραπάνω. Άνθρωποι που ξέραν τους, και τον πατέρα σας και τον θείο σας, τον πατέρα του Πρωθυπουργού, πώς αντιδρούσαν βλέποντας αυτά, γιατί έπαιζε πολύ έντονα. Ναι, να σας πω εδώ ναι. ότι και ο πατέρας μου και ο θείος μου, ο πατέρας του Πρωθυπουργού, είχαν την ευκαιρία στη ζωή τους να γνωριστούν, να τους γνωρίσουν ναι. Χιλιάδες άνθρωποι. Είτε από το χώρο της πολιτικής, ναι. είτε από το χώρο του ποδοσφαίρου που πλέθηκε ο πατέρας μου, είτε από το χώρο των δημοσίων έργων, είτε από την γενέτειρά του στην Άρτα και το χωριό στο οποίο πήγαν κάθε χρόνο, γνωρίζονταν και τους γνώριζαν εκατοντάδες και χιλιάδες άνθρωποι. Και θέλω να πω ότι υπήρχε γενικά εκτίμηση στο πρόσωπό τους. Συνεπώς δεν υπήρχε περίπτωση από τέτοιο κόσμο και τέτοιους ανθρώπους να ακούσουμε κάτι κακό. Εμένα, αν θέλετε, ένα όχι παράπονο, αλλά περίμενα τουλάχιστον από το κοινάλ, επειδή υπάρχουν είτε στελέχη που ίδιοι γνωρίζουν, είτε και πιθανώς να είναι ακόμα στο κοινάλ, που γνωρίζανε είτε τον πατέρα μου είτε τον Παύλο, θα έπρεπε κάπως να βγουν και να μιλήσουν γι' αυτό. Έχουν πλησιάσει μάλλον τόσο πολύ τη Νέα Δημοκρατία που δεν βγαίνουν να μιλήσουν το κάνουν για αυτό που άλλωστε είναι θέμα ηθικής τάξης. Να αποκαταστήσουν μνήμα ανθρώπων που στο κάτω-κάτω ήταν δικοί τους κάποτε, σαν Πασόκ. Ναι, αλλά μάλλον μικρή σχέση έχουν με το Πασόκ εκείνο, μάλλον. Κύριε Τσίπρα, όταν είπατε ότι ο πατέρας σας ασχολούνταν, δραστηριοποιούνταν στον χώρο του αθλητισμού, πότε ήταν αυτό? Αυτό ήταν ο πατέρας μου πριν τη Χούντα, είχε ασχοληθεί με τον Παναθηναϊκό όταν στην Αθήνα. Ναι. Ήταν στο δουσού του Παναθηναϊκού δηλαδή. Όταν έφτασε κάτω στην Κρήτη, γιατί είχε αναλάβει κάποιο έργο πάλι πριν τη Χούντα, μπλέχτηκε με τα διοικητικά του Όφη. Mm. Ήταν ένας άνθρωπος πολύ δραστήριος, δηλαδή στον χώρο του ποδοσφαίρου, στο επίπεδο των διοικήσεων τουλάχιστον. Mm. Ήταν άλλες εποχές εκείνες, mm. ερασιτεχνικός αθλητισμός και στηριζόταν σε μεγάλο βαθμό στην προσφορά τέτοιων ανθρώπων γι' αυτό. Μετά το περιστατικό και όλη την ιστορία με το 67 και το 68 με την καταδίκη του, που σας είπα ότι αδρανοποιήθηκε, ναι. επανήλθε κάποια στιγμή από την Κρήτη στην Αθήνα. Καταρχήν παρέμεινε για ένα διάστημα στην Κρήτη. Σας το λέω αυτό σαν παράδειγμα, ναι. μέσα στα πολλά που θα μπορούσα να πω, ότι γράφτηκε κάποια στιγμή ότι μετά την καταδίκη του εξαφανίστηκε από την Κρήτη. Γιατί ειδικά στην Κρήτη, τι σχέση έχετε με την Κρήτη? Τίποτα. Βρέθηκε να παίρνει και. Βρέθηκε στην Κρήτη να είναι, δεν έχετε καμία. Είχε παντρευτεί τη μητέρα μου. Α, τότε, είναι κριτική. Είναι κριτική η μητέρα. Αλλά στην Κρήτη τότε, πριν τη Χούντα, βρέθηκε για τον λόγο ότι βρέθηκε ένα έργο. Να πάρει ένα δημοσίευμα. Λοιπόν. Συνέχισε να είναι στην Κρήτη και μετά την καταδίκη του. Δεν ισχύει. Δηλαδή, δεν δραστηριοποιήθηκε. Άρα ήταν με τους ίδιους ανθρώπους που ήταν πριν, ναι. με τους ίδιους ανθρώπους που βρισκόταν και μετά, και στον χώρο του Ηρακλείου και στην Εράπετρα κλπ. Ναι. Κάποια στιγμή ξαναβρέθηκε η Αθήνα και ξαναμπλέχτηκε με τα διοικητικά του Παναθηναϊκού, από τα οποία δεν ξεχώρισε ποτέ τελείως και με τα οποία ασχολόταν ήδη πριν τη Χούντα. Ναι. Και βρέθηκε έναν αρχηγό του ποδοσφαιρικού τμήματος του Παναθηναϊκού στο Wembley, στην διάρκεια του Wembley. Ναι. Συνέχισε να ασχολείται μέχρι στην περίοδο της Χούντας έγινε. Στην περίοδο της Χούντας, ναι. Αλλά ήταν, σας λέω, ήταν στο Δουσού από πριν του Παναθηναϊκού. Ναι. Δεν εξέλεγε, δεν διόριζε η Χούντα αρχηγούς ομάδων, ποδοσφαιρικών τμήματων κτλ. Δεν είναι ότι κάτι τέτοιο δεν μπορεί να έγινε σε κάποια ομάδα, αλλά πάρα πολλοί αρχηγοί τότε σε αριστερικές ομάδες ήταν πριν τη Χούντα, συνέχισαν μέσα στη Χούντα, ορισμένοι και μετά τη Χούντα και ούτω καθεξής. Δεν ήταν θέμα επιλογής. Ναι. Δηλαδή σας το ρώτησα έτσι, διότι στα κατά καιρούς δημοσιεύματα όλα αυτά τα χρόνια επισημάνθηκε και αυτή η διάσταση. Ότι πώς είναι δυνατόν να ήταν αριστερός δημοκράτης ενάντια στη Χούντα και να είχε και ρόλο στο ποδοσφαιρικό κατά τη διάρκεια της Χούντας. Αλλά μου εξηγήσατε τώρα το πώς και το γιατί, πώς έγινε αυτό. Ήταν μια δραστηριότητα όπως και η ανάλυση δημοσίων έργων
που υπήρχε από πριν, συνεχίστε μέσα και δεν έχει να κάνει με διορισμό από καθεστώς. Αυτό θέλω να σας πω. Δηλαδή αυτό δεν προκύπτει από πουθενά, όχι τον πατέρα μου και για πολλούς άλλους. Οι περισσότεροι δεν διορίστηκαν εκεί που ήταν. Είτε ασχολούνταν από πριν και υπήρχε συνέχεια. Τώρα, το ένα κομμάτι ήταν αυτό. Αυτή η φωτογραφία που είδαμε και στο βίντεο του επίσης έχει παίξει πολλές φορές. Που στήθηκε μια φωτογραφία. Δεν παίζει μόνο αυτό. Που δείχνει. Υποτίθεται ότι τον Παύλο. Πολύ πρόσφατα, σε μεγάλες κυκλοφορίες. Και αποδείχθηκε ότι είναι υπουργός της Χούντας. Πολύ γνωστή εφημερίδα. Ναι. Πάλι υπήρχε αναφορά σε κάποιο σημείο στο θείο μου, σε άλλο σημείο στον πατέρα μου. Ναι. Και εντός παρενθέσεως υπήρχε ο Χουντικός. Δηλαδή είναι πια η γνωστή Χουντική και οι δύο. Λοιπόν, αυτό η φωτογραφία, είναι η φωτογραφία αυτή. Ορίστε. Αυτό που λέτε τώρα έγινε πρόσφατα. Πριν περίπου 20 μέρες, ναι. Τώρα, σε ποια εφημερίδα. Πριν περίπου 20 μέρες και μάλιστα ετοιμαζόμουν γιατί υπάρχει ένα θέμα υποχρέωσής μου ηθικής απέναντι στον πατέρα μου. Να ξαναγράψω ένα κείμενο, είχα γράψει και τότε που το είχε αναφέρει ο κ. Καρατζαφέρης, ένα κείμενο που να αποκαθιστά την αλήθεια, αλλά με πρόλαβε ο κ. Μητσοτάκης. Ναι. Και πρόλαβε και τον Πρωθυπουργό. Γιατί η φωτογραφία έχει δημοσιευτεί πάρα πολλές φορές. Πρόσφατα δημοσιεύτηκε σε ένα πάλι μεγάλη κυκλοφορία σε περιοδικό, η ίδια φωτογραφία. Ο πηχαίος τίτλος του άρθρου ήταν το χοντικό παρελθόν του πατέρα του Πρωθυπουργού και του θείου του. Η φωτογραφία υπάρχει και η λεζάντα από κάτω μικρά γράμματα αναφέρει ότι τελικά αυτός δεν είναι ο πατέρας του Αλέξη Τσίπρα. Λοιπόν, αλλά είναι αυτός, υπουργός, αλλά, είναι υπουργός, αλλά κάποιος υπουργός. Που ξεφυλίζει το περιοδικό, ξέρετε, είναι το, ναι. το μήνυμα που παίρνει διαφορετικό. Ναι, και, και μάλιστα είναι και σε κύκλο μέσα το πρόσωπο, αν θυμάμαι καλά. Ναι, το έχουμε δει όλοι, την έχουμε εμπεδώσει αυτή, αυτή τη φωτογραφία. Δεν του μοιάζει κιόλας, δηλαδή ήταν... Δεν μοιάζει ούτε φυσιογνωμικά, ναι. Όλα αυτά τα χρόνια που αναμοχλεύεται διαρκώς αυτή η υπόθεση, βγήκε, όπως μας το περιγράψατε κτλ. Σκεφτήκατε ποτέ ως οικογένεια, εντάξει, για τον κύριο Τσίπρα τον ίδιο, τον Αλέξη τον Τσίπρα εννοώ, είναι λίγο δύσκολο λόγω του θεσμικού του ρόλου. Σκεφτήκατε ποτέ ως οικογένεια να αντιδράσετε και με έναν άλλο τρόπο, με αγωγή, με ασφαλιστικά δεν, μέτρα. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος. Ή δηλαδή, το κάνατε για να περιφρουρήσετε τον Πρωθυπουργό για να μην... Καλά, προφανώς... Δηλαδή είναι πολύ μεγάλη, είναι πολύ μεγάλη προσβολή για οποιοδήποτε άνθρωπο, δημοκράτη, να το λες χουντικό και αναμειγμένο με τη Χούντα. Ναι, αλλά δεν μπορείς να κάνεις τίποτα άλλο πέρα γιατί από το. Γιατί δεν προχωρήσατε, γιατί. Ναι, περασπίζεις πολιτικά τη μνήμη του. Ναι. Δεν υπάρχει. Το μόνο αδίκημα που υπάρχει είναι η προσβολή της μνήμης νεκρού, τεθνεόντος προσώπου. Είναι κάτι που σκεφτήκαμε να κάνουμε. Δεν θεωρείται πολύ μεγάλο αδίκημα. Ίσως καλός. Οι νεκροί ανήκουν στους νεκρούς από ένα σημείο και μετά. Συμφωνεί, αλλά. Από εκεί πέρα είναι για πολιτικούς λόγους που υπάρχει η συγκεκριμένη προσβολή σε συγκεκριμένα πρόσωπα. Επειδή είναι Πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας. Επειδή τυχαίνει να είναι Πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας, ο πατέρας του και ο θείος. Είναι προφανής ο στόχος, πρέπει να την υπεράσπιση, αλλά νομίζω ο καθένας πια μπορεί να καταλάβει μετά το τελευταίο ατόπιμα ότι πρέπει να υπάρξει μια ορισμένη συγγνώμη αποκατάσταση. Δηλαδή, γιατί δεν το έκανε αυτό ο κ. Μητσοτάκης το περασμένο καλοκαίρι. Τότε είχαν βουήξει συγκεκριμένες εφημερίδες γύρω του χοντικού παρελθόν. Βρέθηκαν διάφοροι άνθρωποι από το παρελθόν για να υποστηρίξουν τάχα ότι κάτι τέτοιο ισχύει. Αν διαβάσει κανείς προσεκτικά αυτά τα οποία γράφονται, θα διαπιστώσει ότι άλλα πράγματα λένε. Θα πούνε, ας πούμε, και τον πατέρα μου και στις δύο περιπτώσεις που υπήρξαν συνεντεύξεις ή παλιά βιβλία, ότι το αναγνώριζαν ένα πολύ δραστήριο ρόλο στην αντιστασιακή αυτή οργάνωση το 67, παράδειγμα. Ή υπάρχουν επιχειρήματα του τύπου ότι η Χούντα, από πριν δημιουργηθεί η Χούντα, είχε επιλέξει ανθρώπους σαν πράκτορες, ώστε μέσα στην περίοδο της Χούντας να διαδραματίσουν ένα ρόλο και διάφορα τέτοιου επίπεδου επιχειρήματα. Λοιπόν, λέω ότι όταν υπήρξε αυτή η κορύφωση, δεν υιοθέτησε ο κ. Μητσοτάκης αυτά τα οποία έγιναν. Και εδώ θέλω να σας πω κάτι άλλο. Mm-hmm. Σε όλη τη μεταπολίτευση υπήρξαν πολλές φορές έντονες αντιπαραθέσεις ανάμεσα στους πολιτικούς αρχηγούς των δύο μεγάλων κομμάτων. Κωνσταντίνος Καραμαλής με Ανδρέα Παπανδρέου, Ανδρέας Παπανδρέου με Κωνσταντίνο Μητσοτάκη. Με Κωνσταντίνο Μητσοτάκη, ο Εφιάλτης, σας θυμίζω, ο Αρχιαποστάτης, αλλά ως εκεί και μάλιστα σε μια περίοδο που υπήρξαν διάφορα δημοσιεύματα τα οποία δεν υιοθέτησε ο Ανδρέας Παπανδρέου. Ναι. Φαντάζομαι οι παλαιότεροι καταλαβαίνουν τι εννοώ. Αργότερα ο Κώστας Καραμαλής με τον κύριο Σιμίτη, σας θυμίζω τα περί αρχιερέα της διαπλοκής. Ναι. Αλλά διατηρήθηκε σε ορισμένο πολιτικό επίπεδο αντιπαράθεση. Πιστεύω ότι αυτό που έκανε ο κ. Μητσοτάκης πλέον έχει φτάσει, έχει πιάσει ορισμένο πάτο που δεν υπάρχει προηγούμενο δηλαδή στην αντιπαράθεση αρχηγών των δύο μεγάλων κομμάτων σε ολόκληρη τη μεταπολίτευση και δεν ξέρω αν διορθώνεται. Αλλά νομίζω ότι αυτό δείχνει πρώτον ένα αρκετά μεγάλο διέξοδο της εξωματικής αντιπολίτευσης, πρώτο πράγμα, και δεύτερο, και με λύπη μου το λέω,
δεν ξέρω αν ο άνθρωπος αυτός κάνει για το θεσμική θέση την οποία έχει σήμερα, δηλαδή του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Η Νέα Δημοκρατία δεν κάνει για κυβέρνηση σίγουρα, γιατί είναι επικίνδυνη να μας ξαναφέρει, να μας επαναφέρει σε πολύ άσχημες καταστάσεις που βίωσε ο ελληνικός λαός τα προηγούμενα χρόνια, αλλά ο ίδιος κ. Μητσοτάκης δεν ξέρω να κάνει καν σαν αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Όταν είδατε την ανάρτηση του Πρωθυπουργού, καταρχάς το ξέρετε ότι θα κάνει ανάρτηση, είχατε κάποια επικοινωνία μεταξύ σας, δεν το λέω κουτσομπολίστικα. Το ξέρω. Το λέω για να καταλάβουμε το ξέρω, θα έβγαινα, όλοι και να καταλάβουν και οι τηλεθεατές. Ήταν μεγάλη συγκίνησή μου. Μια τέτοια, τι είπατε. Ήταν μεγάλη συγκίνησή μου. Δεν έχουμε δει ποτέ από Πρωθυπουργό, εγώ τουλάχιστον δεν θυμάμαι και είμαι πάρα πολλά χρόνια στο πολιτικό ρεπορτάζ. Δεν έχω ξαναδεί, δεν μου έρχεται στο μυαλό ανάρτηση και μάλιστα τόσο εκτενής Πρωθυπουργού εν ενεργεία. Για ένα τέτοιο ζήτημα. Και ο κύριος Τσίπρας είναι κιόλας φημίζεται για το γεγονός ότι δεν είναι αυτό αναφορικός, αυτό που λέμε. Πότε το είδατε, το πρωί, σήμερα όταν το... Το είδα όταν το είδατε με όλος ο κόσμος, ναι. Ναι. Τώρα δεν θέλω να κάνω το στερεότυπο ερώτημα, το τι νιώθει κανείς σε αυτές τις περιπτώσεις, αλλά απ' την άλλη δεν μπορεί κανείς παρά να το αποφύγει αυτό το ερώτημα. Κοιτάξτε τώρα για το... Δηλαδή, έχετε περισσότερο θυμό, έχετε περισσότερο οργή, έχετε περισσότερο στεναχώρια, έχετε περισσότερο, όλοι σας εννοώ, της οικογένειας, αλλά οι άμεσα θυγόμενοι είναι ο Αλέξης Τσίπρας και τα αδέρφια του και εσείς, διότι και ο γιος του Χουντικού, Ηρακλή, είναι αυτό που έχει περάσει. Τι κυριαρχεί περισσότερο? Είναι... Σε αυτές τις περιπτώσεις, κύριε Τσίπρα. Δεν ξέρω, να σας πω κάτι. Εμένα μου κυριαρχεί πολύ περισσότερο στο ότι υπάρχει μια αξιωματική αντιπολίτευση η οποία δεν στέκεται στο ποια είναι η πραγματικότητα σήμερα. Δηλαδή να αξιολογήσει με κάποια στοιχειώδη σοβαρότητα το που βρίσκονται σήμερα τα πράγματα, που έχει βγει η χώρα από τα μνημόνια, έχει βγει η χώρα από το στενοπό, έχει αποκαταστήσει μια αξιοπιστία της διεθνώς και μπορεί και επαναφέρει στην κοινωνία και στον κόσμο αυτά που έχασε το περασμένο διάστημα. Με όποιες διαφωνίες μπορεί να έχει εξωματική αντιπολίτευση και να καταθέσει το πρόγραμμά της, τι διαφορετικό θα κάνει από εμάς στο μέλλον, και αντί γι' αυτό ασχολείται με διάφορα άσχετα άλλα πράγματα και ασκεί μια αντιπολίτευση, θα έλεγα, πολύ χαμηλού επίπεδου. Νομίζω αυτό είναι που πρέπει να προβληματίσει όλους μας. Το δεύτερο είναι ότι έχουν αποκτήσει πολύ μεγάλη δύναμη ορισμένα μίντια, τα οποία δεν έχουν μάλλον κανένα ηθικό φραγμό στο πώς μπορούν να παρουσιάζουν πράγματα από την προσωπική ζωή στελεχών, από τα fake news ή από οτιδήποτε. Και βέβαια υπάρχει μια τρίτη διάσταση που είναι πιο προσωπική. Εντάξει, δεν το αξίζει του πατέρα μου και δεν αξίζει του θείου μου αυτή η μεταθάνατο αντιμετώπιση τους. Έτσι. Δεν τους αξίζει. Δηλαδή ήταν δημοκρατικοί άνθρωποι. Το μόνο που θα έπρεπε να του λέει κανείς είναι χουντικούς. Μπορεί να έχει να του κάνει άλλες κριτικές. Χουντικοί δεν υπήρξαν ποτέ. Το ακριβώς αντίθετο. Υπήρξαν και διακινδύνευσαν γι' αυτό. Διακινδύνευσαν και τη ζωή του, την οικογένειά του. Δηλαδή... Και ήταν στο ΕΑΜ και οι δύο, έτσι. Ναι. Το λέει και ο Πρωθυπουργός στην ανάρτησή του. Ακούσατε πριν και εσείς την κυρία Ζανέ Τσίπρα να λέει το ως εδώ. Αυτό το ως εδώ σε εσάς, μέσα σας, τι σημαίνει? Μακάρι να υπάρξει ένα ως εδώ, αμφιβάλλον θα υπάρξει κάτι τέτοιο. Δεν είναι μόνο, εντάξει, το τεράστιο αυτό ατόπιμα γύρω από την οικογένεια του Πρωθυπουργού, τον πατέρα του και το θείο του. Η ανασχόλησή μας τις τελευταίες μέρες από πλευράς επικαιρότητας ήταν το μάτι, ξανά, επανήλθε το μάτι, με αυτή την τεράστια ανοησία του ότι κρύβαμε νεκρούς. Τεράστια ανοησία, αλλά κάνουν πολιτική πάνω σε μια τραγωδία, δηλαδή και πάνω στους νεκρούς της τραγωδίας. Μετά ακολούθησε φωτογραφίες από κάποιες ιδιωτικές στιγμές του Πρωθυπουργού στις διακοπές του. Και πολύ φοβάμαι ότι η στρατηγική αμηχανία και το αντιδιέξιο της Νέας Δημοκρατίας, που δεν μπορεί να ανεχτεί την πραγματικότητα που έχει διαμορφωθεί τώρα και δεν μπορεί να παρουσιάσει και το δικό της πρόγραμμα, είτε γιατί δεν υπάρχει, είτε γιατί είναι επικίνδυνο για τη μεγάλη πλειοψηφία του κόσμου, θα μας οδηγήσει σε μια κατάσταση που μάλλον θα ξαναεμφανιστεί το μάτι μέσα στο καλοκαίρι. Θα το επαναφέρουμε με κάποιο τρόπο. Μπορεί να δούμε άλλες φωτογραφίες σε προσωπικές στιγμές άλλων στελεχών της κυβέρνησης και πάει λέγοντας. Θα είναι πολύ κακό αυτό και για τη χώρα και για την αξιωματική αντιπολίτευση. Αλλά νομίζω ότι ο κόσμος πια καταλαβαίνει. Πάντως έκανε εντύπωση σε πολλούς, και όταν λέω σε πολλούς, δεν αναφέρομαι σε αυτούς που είναι ακροατήριο ΣΥΡΙΖΑ ή ευρύτερα, ας πούμε, έτσι, βλέπουν με θετικό τρόπο το ΣΥΡΙΖΑ ή την προοδευτική συμπαράταξη ευρύτερα, όπως έχει πια διαμορφωθεί και λόγω ευρωεκλογών. Έχω, σας το λέω ειλικρινά τώρα, και όποιος θέλει να μου πιστέψει, ήδη με ενδιαφέρει. Συνάντησα από χθες
και σε τηλεφωνικές, δηλαδή όλοι μας και κυρίως οι δημοσιογράφοι έχουμε επαφές με ανθρώπους και γνωριμίες από όλο το πολιτικό φάσμα πλην εξαιρέσεων φυσικά. Δεν σας κρύβω και θέλω να το πω και δημόσια ότι συνομίλησα με τρεις-τέσσερις ανθρώπους από τη Νέα Δημοκρατία. Έτσι, βουλευτές, στελέχη, για άλλο λόγο, στο πλαίσιο του ρεπορτάζ πάντα. Και θέλω να μεταφέρω δημόσια, γιατί έχει και πολιτική σημασία τώρα αυτό. Τη δυσφορία τους, την αγανάκτησή τους και το φόβο τους. Γιατί πού μπορεί να οδηγήσει αυτό. Δηλαδή δεν έκρυβαν, μιλώντας σε μένα τώρα, που δεν είμαι, ας πούμε, και καταχωρισμένη σε ένα συγκεκριμένο. Και, τουλάχιστον δεν με θεωρούν, ας πούμε, στη Νέα Δημοκρατία κοντά. Το αντίθετο κιόλας. Και δεν έκρυβαν τη δυσαρέσκειά τους για την τροπή που πήρε αυτή η ιστορία. Και παρόλα αυτά είδαμε σήμερα τον Άδωνη Γεωργιάδη, και θέλω και το πολιτικό σας σχόλιο πια από αυτού, να δούμε παρακαλώ το βίντεο, ο οποίος ενώ ξέρει, είναι αρκετά έξυπνος, είναι πολύ έξυπνος ο Άδωνης Γεωργιάδης και αντιλαμβάνεται τα πάντα. Και ξέρει ότι έχει ξεσηκώθει ένα βουητό ακόμη και στο ρεπορτάζ και στο εσωτερικό της Νέας Δημοκρατίας. Και δεν το λέω μόνο εγώ, το λέει και το ρεπορτάζ της Νέας Δημοκρατίας. Και παρόλα αυτά το επανέλαβε σήμερα ο Άδωνης Γεωργιάδης, αυτό το αντίστοιχο. Να το δούμε παρακαλώ. Το ότι ο κύριος Τσίπρας επί τόσο χρόνια υβρίζει την οικογένεια του Κυριάκου Μητσοτάκη, έχετε εκφράσει δημόσια έστω μία ένσταση? Το ότι ο κύριος Τσίπρας συστηματικά έχει μπλέξει την πολιτική την παράθεση συζύγους, παιδιά, οικογένειες, έχει απασχολήσει ένα από το ΣΥΡΙΖΑ? Ξαφνικά σας έπιασε ο πόνος όταν ακούστηκε αυτή η ιστορία με τον πατέρα Τσίπρα και τον θεία Τσίπρα και τη Χούντα. Και ξέρετε, εγώ που έχω δεχτεί από εσάς το μπούλινγκ όλα αυτά τα χρόνια για το περίφημο βιβλίο που μου έστειλε ο Πατακός, έχω και ένα λόγο παραπάνω. Γιατί δεν καταλαβαίνω την υποκρισία σας, κύριε. Έγραψε λοιπόν στο Facebook ο κύριος Τσίπρας ότι μόνο ο Γιώργος Καλατζαφέρης, λέει, και ο Κυριάκος Μητσοτάκης τόλμησαν να πούνε αυτή τη χειδαιότητα. Εγώ θέλω να απαντήσω και ποιοι άλλοι είναι για να του δώσω την ευκαιρία να το διορθώσει. Ο Φίδος Ιωαννίδης, γνωστός αντιστασιακός κατά της Χούντας, έχει δώσει ολόκληρη συνέντευξη για την οικογένεια του κύριου Τσίπρα και τις σχέσεις με τη Χούντα. Έχει να απαντήσει ο κύριος Τσίπρας για αυτούς και δεν ο Καλατζαφέρης, ο Φίδος Ιωαννίδης, αλλά και το ακόμα χειρότερο. Δεν έχετε δει το βίντεο, κύριε του ΣΥΡΙΖΑ, που ο κύριος Λεβέντης, εδώ μέσα στην Ελλάδα, όχι έξω από την Ελλάδα, κύριε Σταδάκη, έχει πει ότι ο ίδιος δούλευε στην εταιρεία του κυρίου, συγγνώμη, του αημνής του Τσίπρα, ότι έπαιρνε έργα από τον Πατακό και ότι ο πατέρας Τσίπρας του φάνηκε και βασιλόφρονο και ακραίος δεξιός. Γιατί δεν απαντάει στο Λεβέντη ο κύριος Τσίπρας και κάνει τόσο μακροσκελή ανάρτηση για τον Κυριάκο Μητσοτάκη? Τι φοβάται, ας τα πει στο Λεβέντη που θα είναι εδώ το βράδυ. Γιατί τα έχει πει εδώ και δύο χρόνια ο Λεβέντης και δεν έχει πει κουβέντα. Τώρα, το έχει πει αυτό που λέει ο Άδωνης Γεωργιάδης, ο Φίβος Ιωαννίδης? Όχι, όχι, όχι. Άλλο πράγμα έχει πει. Θα τι έχει πει, κύριε Τσίπρα? Ναι, καταρχήν να σχολιάσω το γεγονός, ναι, δεν γίνεται. Θέλετε, και ο κύριος Γεωργιάδης και είναι αντιπρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας. Mm-hmm. Και ο κύριος Βορύδης, όταν ήταν στο Λάος, ήταν ανοιχτά φιλοχουντική. Ο κύριος Βορύδης ήταν γραμματέας νεολαίας. Ο κύριος Βορύδης έχει βεβαίως και άλλο παρελθόν, διορισμένος στον Παπαδόπουλο. Αλλά ήταν ανοιχτά φιλοχοντική εντός του Λαός. Ναι. Τώρα πια είναι φιλοχοντική, απλά δεν είναι ανοιχτά φιλοχοντική μέσα στην Νέα Δημοκρατία, και ο ένας είναι και αντιπρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, ο άλλος είναι προβεβλημένος τέλεχος. Αλλά είναι απίστευτο το θράσος αυτοί οι άνθρωποι να μιλάνε για χοντικούς και να λένε όσα λένε. Είναι το πολιτικό σχόλιο. Όπως και ο κύριος Μητσοτάκης που τους έχει μες στο κόμμα του, θέσεις που τους έχει, είναι θράσος αυτό το οποίο κάνει πέρα από όλα τα άλλα. Τώρα για το Φίβο Ανίδη που λέτε. Εσείς του πλέξατε το εγγόνιο πριν. Ορίστε. Εσείς πριν στην κουβέντα σας. Εγώ σέβομαι το παρελθόν του κυρίου Φίβου Ανίδη, το ξύλο που έφαγε, τη φυλακή που έκανε. Τα σέβομαι και θα είμαι αρκετά φιδωλός. Θέλω όμως να πω τα εξής. Υπήρξαν δύο δημοσιεύματα, νομίζω δύο διαδοχικές Κυριακές στα παραπολιτικά πέρυσι το καλοκαίρι. Η μία ήταν ανέστερα ένα βιβλίο το παρελθόν κάποιου κυρίου Χαλκιαδάκη, νομίζω δεν ζει αυτός ο άνθρωπος πια. Δεν το θυμάμαι, δεν είμαι σίγουρος αν ζει. Σημασία έχει ότι ο Φίβος Ιωαννίδης που έδωσε συνέντευξη μία ή δύο εβδομάδες μετά, είμαι βέβαιος ότι θα είπε τη γνώμη του για τον κύριο Χαλκαδάκη, η οποία δεν είναι καθόλου καλή. Προσωπικά πήγα στο σπίτι του κύριου Ιωαννίδη περίπου 10 μέρες πριν δώσει τη συνέντευξη και ξέρω ποια είναι η γνώμη του. Ναι. Μάλλον ο δημοσιογράφος δεν ήθελε να εκφράσει τη γνώμη του κ. Ιωαννίδη και του Χαλκεδάκη, ο οποίος και αυτός επιβεβαίωνε εμένα ότι ο πατέρας μου ήταν πιο δραστήρια μέλη της αντιστασιακής αυτής οργάνωσης, αλλά τον θεωρούσε 20-30 χρόνια μετά, αποφάσισε ότι ήταν μάλλον ο πράκτορας που κτλ. Έδωσε την οργάνωση. Ναι. Το ένα είναι αυτό. Τώρα, για ό,τι αφορά το Φίβο,
τον κύριο Ιωαννίδη. Θα ήθελα πολύ να ξέρω το ακριβές συνολικό ηχητικό της συνέντευξης που δόθηκε. Πριν πω πράγματα, σας λέω ότι εγώ είχα επαφή μαζί του πριν τη συνέντευξη. Άλλο πράγμα έδωσε επαφή μαζί του. Δεν θέλω να μιλήσω περισσότερο. Θυμάστε το κοντρόλ όσο μιλάμε, το ψάχνει. Πείτε το μου, παιδιά, επιλέξει για να το μεταφέρω κι εγώ αυτό λεξί στον κύριο Τσίπρα. Είπε ο Φίβος Ιωαννίδης, σε συνέντευξη το είχε πει. Στο Βηματοδότη ήταν, κυρία Τσίπρα. Το ένα από τα δύο δημοσιεύματα. Στο Βηματοδότη υπάρχει ένα πολύ μικρό σχόλιο που είναι καθαρά δημοσιογραφικό, δηλαδή είναι. Από ό,τι μπορεί να έμαθε από τον κύριο Ιωαννίδη τι κατάλαβε και τι μετέφερε ο ίδιος, κατά τη γνώμη μου, με δόλο. Και επίσης με δόλο είναι και συνέντευξη στα παραπολιτικά. Μάλιστα. Εάν ανοίξει κουβέντα επί της ουσίας, μπορούμε να τα συζητήσουμε και να σου πω και τι μου είπε εμένα ο κύριος Φίβος Ιωαννίδης κτλ. Γιατί μίλησα πολύ με τον κύριο Ιωαννίδη και μάλιστα με πολύ δυσκολία τον βρήκα το καλοκαίρι εκείνο. Πήγα και τον βρήκα με βάση όλα αυτά. Όταν έγινε το πρώτο δημοσίευμα, εννοείται. Στα παραπολιτικά το καλοκαίρι το προηγούμενο. Αυτό που μας πέρασε. Βεβαίως. Του 18 το καλοκαίρι. Του 18 το καλοκαίρι. Α, μιλήσατε με τον Φίβο Ιωαννίδη. Πήγα και τον βρήκα και μάλιστα με πολύ μεγάλη δυσκολία. Δηλαδή και μου έκανε εντύπωση μετά η δυσέλιδη συνέντευξή του στα παραπολιτικά. Για μένα ήταν πολύ δύσκολο να τον. Να το εξηγήσετε, να τον συναντήσω ήταν πολύ δύσκολο. Ναι. Ήταν λίγο σε αντίφαση με την πολύ με τις μεγάλες συνέντευξες που είδα στα παραπολιτικά. Μετά λέγοντας ότι δεν θέλει να ανασκαλίσει το παρελθόν. Ναι. Και ότι μπορεί να με στενοχωρήσει κτλ. Από την όλη συζήτηση αυτό που σας λέω ότι βγήκε κάτι πολύ διαφορετικό από αυτό που βγήκε στη συνέντευξη στα παραπολιτικά. Γι' αυτό λέω ότι έχω κάποιες επιφυλάξεις ότι ακριβώς υπόθηκε και τι μεταφέρθηκαν τα δημοσιογράφος. Δεν μπορεί, ας πούμε, να μην είπε στο δημοσιογράφο ότι ο Χαλκιαδάκης στο πρώτο δημοσίευμα ήταν ένα παντελώς αναξιόπιστο πρόσωπο. Αυτή είναι η γνώμη του κύριου Ιωαννίδη, είναι δικιά μου. Εγώ δεν τον γνωρίζω τον κύριο και με μια ορισμένη συνέχεια στη μεταπολίτευση, όχι πολύ καλή. Αλλά και του κυρίου Ιωαννίδη τα λόγια, αν προσεχτούν, δεν είναι αυτό που μεταφέρθηκε ότι τον θεωρεί χοντικό κτλ. Δεν έχει πει ποτέ τέτοιο πράγμα πώς ο κ. Ιωαννίδης. Πώς το είπε, παιδιά, πείτε μου ακριβώς. Όχι, πώς το είπε ο κ. Ιωαννίδης, πώς το έγραψε ο Βηματοδότης. Άγγελε, πες το μου πάλι, σε παρακαλώ. Ότι ο Ηρακλής Τσίπρας ήρθε στην Αθήνα και τα βρήκε με τον Ασλανίδη. Αυτό είχαν παρουσιάσει. Αυτό το λέει ο δημοσιογράφος. Το λέει ο δημοσιογράφος, ναι. Ο Βηματοδότης το έγραψε. Εάν έγραψε τον κύριο Ιωαννίδη, αν το λέω, θα ήταν λίγο καλύτερα. Εγώ το γνώρισα από κοντά, μιλήσαμε πολλή ώρα. Ναι. Είπε πολύ διαφορετικά πράγματα. Δεν θέλω να μπω σε λεπτομέρειες τώρα, αν θέλει, ας τα πει ο ίδιος. Ναι. Στενεχωρήθηκα με τη συνέντευξη και την έδινε σε ένα έντυπο που ξέρει πολύ καλά τι κάνει. Αλλά δεν πειράζει. Λέω, σέβομαι το παρελθόν του και σταματάω εδώ. Θεωρείτε ότι θα έχει συνέχεια αυτή η ιστορία, για να πάμε λίγο και στα μέτρα, μια και είστε και κοιτάξτε, ο διευθυντής του Οικονομικού Γραφείου του Πρωθυπουργού και αυτό που συνέχεια, θα έπρεπε να συζητάμε συνέχεια θα είναι θα έχει αυτός τα ο βρώμικος πόλεμος που δεχόμαστε. Δεν ξέρω αν θα έχει τη συνέχεια του τάχα χοντικού παρελθόντος του πατέρα και του θείου του Πρωθυπουργού. Συνέχεια θα έχει αυτός ο βρώμικος πόλεμος με άλλου είδους επιθέσεις. Αυτό είναι το μόνο βέβαιο. Ναι. Γιατί δεν μπορεί αλλιώς να αντιπαρατηθεί η Νέα Δημοκρατία. Ναι. Αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα. Αυτό δεν τη δικαιολογεί σε αυτό το οποίο κάνει. Είναι προφανές, είναι τελείως άλλο πράγμα, ξέρετε, κάποια άνθρωποι που δεν έχουν καμία αξιοπρέπεια να καταφεύγουν σε τέτοιου είδους επιθέσεις. Είναι τελείως άλλο πράγμα κάποια κίτρινα, καταρκίτρινα και φασιστικά έντυπα να αναπαράγουν συνεχώς αυτή την άθλια καραμέλα. Και είναι τελείως άλλο πράγμα ο αρχηγός εξωματικής αντιπολίτευσης, η αξιωματική αντιπολίτευση να λέει τέτοια πράγματα. Πάει αλλού δηλαδή η πολιτική συζήτηση. Ναι. Εγώ θα προτιμούσα ένα πολιτικό τοπίο στο οποίο ο καθένας καταρχήν να αξιολογεί την πραγματικότητα που έχουμε μπροστά μας. Δυστυχώς ούτε αυτό δεν γίνεται. Δηλαδή αυτά που λέει σήμερα η Νέα Δημοκρατία είναι σε πλήρη αντίθεση με οτιδήποτε λέγεται ακόμη και ανθρώπους που είναι μαζί της. Δηλαδή όπως ο Βέμπερ ή το Δούνου του. Και οι δύο μπορεί να μην συμφωνούν με τα μέτρα τα πρόσφατα που πήραμε, αλλά συμφωνούν με τη Νέα Δημοκρατία. Αλλά δεν θα διαφωνήσουν ότι βγήκε η χώρα από τα μνημόνια, ότι είναι σε μια πολύ καλύτερη πορεία από όλα τα προηγούμενα 10 χρόνια. Έχει σταθεροποιηθεί η χώρα και έχει ανακτήσει την αξιοπιστία της. Αυτό θα το δεχτούν όλοι. Λοιπόν, ούτε για την πραγματικότητα μπορούμε να συζητήσουμε και κυρίως δεν συζητάμε για προγράμματα. Τι θα γίνει μετά τον Οκτώβριο, μετά τις εκλογές, τι πρόγραμμα έχει ο ένας και τι πρόγραμμα έχει ο άλλος. Λοιπόν, είμαστε σε μια πολιτική σκηνή που δυστυχώς δεν προσφέρει κάτι τέτοιο στους ψηφοφόρους και στον κόσμο, στον ελληνικό λαό. Για να κλείσουμε το θέμα. Και να συνεχίσουμε λίγο και με τα μέτρα και τα μέτρα. Νομίζω ότι θα πρέπει να βρεθεί ένας άλλος όρος. Διότι τα μέτρα, παρένθεση ανοίγω, όταν ακούει αυτός ο κόσμος από το 10 και μετά μέτρα, είναι πάντα συνυφασμένος στη συλλογική συνείδηση
όρος μέτρο με αρνητικό, κάτι κακό. Αρνητικό, ναι. Και σας λέω τώρα νυχτά, αυτό που συζητούσαμε χθες με τον Άγγελο τον Προβολισιάνο, τον συνάδελφο που είδατε εδώ και που είναι στη δημοσιογραφική ομάδα της εκπομπής, όταν βγήκε και έκανε γκάλωπ στο Σύνταγμα για να δούμε τις αντιδράσεις, τις πρώτες αντιδράσεις του κόσμου, μας έλεγε χθες, πριν ξεκινήσει η εκπομπή, όταν ήρθε το ρεπορτάζ, όσοι δεν είχαν ενημερωθεί σε τι αναφέρεται και άκουγαν τι γνώμη έχετε για τα μέτρα, χωρίς να ξέρουν ποια είναι, σου λέει κάτι κακό είναι. Ναι, ναι, ναι. Και αντιδρούσαν, Άγγελε, πες μου σε παρακαλώ, όπως μου το έλεγες θες. Και αντιδρούσαν με έναν τρόπο σαν να έπεσε ο ουρανός στο κεφάλι. Και είναι δικαιολογημένο όταν είναι έτσι. Κλείνω την παρένθεση. Νόμιζαν ότι ήταν περικοπές. Ναι, να το, το λέει τώρα. Νόμιζε ο κόσμος, σου λέει, όταν μου λένε ποια μέτρα, σου λέει και άλλες περικοπές έχουμε. Κλείνω την παρένθεση, αλλά έχει μια σημασία και αυτό. Συγγνώμη. Οπότε πάμε πια, νομίζω να το κλείσουμε το θέμα πλέον με, το, με τις, ναι. Ναι. Την, βέβαια, την, την όλη ιστορία. Παραμένει η απέτηση για μια ορισμένη αποκατάσταση. Ναι. Είναι εξαιρετικά θλίβερο αυτό που έγινε. Ναι. Είναι κάτι καινούργιο δηλαδή για, το, αν... για την πολιτική στη χώρα μας, ναι. Και πρέπει κάπως να υπάρξει μια ορισμένη διόρθωση. Δεν ξέρω αν προσέξατε κάτι χθες. Στην... Ο κ. Μητσοτάκης όταν είπε αυτά που είπε στον Πρωθυπουργό για την οικογένειά σας, το είπε ως απάντηση σε αυτό περί ζάπλου της οικογένειας, που είναι η οικογένεια Μητσοτάκη. Θεωρείτε ότι μπορεί να συνδέεται και με αυτό το οποίο και ο Πρωθυπουργός επικαλείται, και ο, πριν από τον Πρωθυπουργό εδώ ήταν καλεσμένος ο Νίκος ο Παπάς στις προάλλες και συζητούσαμε όλα, όλα αυτά που συμβαίνουν και κυρίως επιθέσεις, και έθεσε για πρώτη φορά στο δημόσιο βίο, είναι αλήθεια, πολιτικά πρόσωπα έχουν αναφερθεί σε ένα θέμα, να το πω ταμπού, ίσως να είναι λίγο υπερβολικό, στην, στον πλούτο της. Δεν το κρύβουν, θέλω να πω, από τα ποθενέσχες φαίνεται, δεν λέμε κάτι τώρα που είναι, ας πούμε, μη υπαρκτό. Θεωρείτε ότι μπορεί να συνδέεται και με αυτό, γιατί ο διάλογος στη Χωμηθία έτσι έγινε. Μην λέτε εσείς για τη ζάμπλουτη την επόμενη φορά που θα πείτε για τη δική μου ζάμπλουτη οικογένεια, του είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, και θυμηθείτε τη δική σας σχολική και τα λοιπά, αυτά που είδαμε τώρα μην τα επαναλάβουμε. Δεν τα συνδέεται ότι... ή νομίζετε ότι έτυχε και απάντησε. Δεν για να εξηγήσει. Δεν ξέρω ποιος συμβουλεύεται ακριβώς και ο Μητσοτάκης, αλλά είναι προφανές ότι αυτοί που το συμβουλεύουν, είτε αγνοώντας την ελληνική πραγματικότητα, είτε μην έχοντας ηθικούς φραγμούς, τον οδηγούν σε μια πορεία πολιτικής αντιπαράθεσης που θα χάσει και η ίδια Νέα Δημοκρατία από αυτό. Εδώ θα πρέπει να δούμε το εξής. Υπήρξε μια πανταγώδης αποτυχία της Νέας Δημοκρατίας σε όλη την πορεία καταστροφολογίας από το 2015 και μετά. Ότι δεν θα τα καταφέρουμε, θα καταστραφούμε και τα ρέστα. Υπήρξε μια απόλυτη αποτυχία στην επιδίωξή της, στο τέλος, να μην φτάσουμε μέχρι εδώ που φτάσαμε. Σας θυμίζω τα βάστα Δουνουτού, βάστα Σόιμπλε, προσπάθειες να μην γίνουν δεκτά ορισμένα πράγματα που προσπαθούσαμε να το πούμε το διάστημα, δεν τα καταφέρανε. Κυρίως όμως υπήρξε αποτυχία τους στην προσπάθειά τους να μην φτάσει στο σημείο και η σημερινή κυβέρνηση να έχει ένα χρόνο, πολιτικό χρόνο μπροστά της, από το τέλος των μνημονίων, από την έξοδο από τα μνημόνια, μέχρι σήμερα να ξεδιπλώσουμε την πραγματικά δική μας πολιτική, που είναι πια, χωρίς να υπάρξει μια ορισμένη χαλάρωση και επιστροφή στα παλιά, να υπάρξει μια ανακούφιση και αποκατάσταση δικαιών, δηλαδή μια κοινωνική πολιτική πια, συνεχίζοντας μεταρρυθμίσεις και συνεχίζοντας εκείνη την παραγωγική ανασυγκρότηση που θα ξαναφέρει μια σημαντική ανάπτυξη στη χώρα. Λοιπόν, αυτό δεν καταφέρανε και τώρα έχουν ένα μεγάλο πρόβλημα. Κακώς τα λέμε μέτρα. Αλήθεια είναι αυτό, με την έννοια τα προηγούμενα 9 χρόνια, αλλά και πιο πριν. Πιο πριν τα μέτρα ήταν πάντα αρνητικά. Εδώ που έχουμε φτάσει, δεκαετία, ναι. Εδώ που έχουμε φτάσει για μας, για την κυβέρνησή μας, αλλά αυτό δεν ισχύει για τη Νέα Δημοκρατία, τα μέτρα μπορούν να έχουν μόνο θετικό πρόσημο για τον κόσμο. Για τον πολύ κόσμο. Μόνο θετικό πρόσημο. Και όχι μόνο για τον κόσμο, και για τις επιχειρήσεις, υπάρχουν φωλαφρίτσες. Θα σας πήγαινα σε αυτό τώρα. Είστε ο διευθυντής του Οικονομικού Γραφείου του Πρωθυπουργού.